η βραδιά είναι... συγκλονιστική και η χαρά μας είναι μεγάλη και η συγκίνησή μας ανήκωτη, διότι αξιωθήκαμε απόψε και απόψε να βρεθούμε κοντά σας. Είμαι κοντά σας από το 1961. Όταν παιδάκι μικρό πήγα στην πόλη για να σπουδάσω στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εκεί μέσα πέρασα χρόνια τα ξέχαστα, πανίδια, καταληκτικά, χαρμόσυνα. Όλα ήσαν μεγαλειώδη σαν το Βυζάντιο. Ο φωλάκης μας, ο Άγιος Σταυροπόλεως, οι καθηγητές μας, όλοι εκπληκτοί, όλοι με την αγάπη τους, όλοι μας οδηγούσαν στον δρόμο του Θεού και της πίστεως. Πέρασα εκεί μέσα 5 χρόνια, 5 χρόνια που είναι και θα είναι για πάντα αρισμόνητα, διότι ήταν χρόνια χαράς και ευθροσύνης. Στο διάστημα της εκείς παραμονής μου είχα την ευκαιρία να συνδεθώ με πολλούς Κωνσταντινοπολίτες. Κατεβαίναμε στην πόλη και συνδεόμασταν με πολλούς Κωνσταντινοπολίτες. Μας υπενέχονταν στα σπίτια τους σαν να ήμασταν παιδιά τους. Ήμασταν μια μικρή παρέα, μια μικρή ομάδα. Μας υπενέχονταν με πολύ αγάπη και από εκεί πηγαίναμε στο φανάρι για να συναντήσουμε τον Πατριάρχη μας, τον Αθηναγόρα, τον πολύ μεγάλο Πατριάρχη μας, ο οποίος μας υπεδέχεται με αγάπη και μας έδινε συμβουλές και νομοθεσίες που μας ακολούθησαν για πάντα. Και μετά πηγαίναμε στην πόλη, από εδώ ή από εκεί. Παντού υπήρχε το φως, το φως του Βυζαντίου. Και άλλες φορές καταξιωνόμασταν να πάμε σε εκκλησίες και μέσα στο φανάρι ακούσαμε και καμαρώσαμε το Στανίσια και άλλους τους άντες και σε άλλες εκκλησίες απολαύσαμε το μεγαλείο της Βασιλεύουσας και της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το μεγαλείο υπόδειγμα πίστεως, ευλαβίας, εργατικότητας και εντιμότητας παντού, αξιαγάπητα. Έρχονται στιγμές που λέω ποια πόλη αγαπώ περισσότερο, την Αθήνα όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα ή την Κωνσταντινούπολη. Εν συνεχεία ομολογώ, αγαπώ την Κωνσταντινούπολη και τα κρίμα που δεν μπόρεσα να μείνω εκεί στο φανάρι με τους Πατριάρχες μας και με τον μεγάλο Πατριάρχη μας τώρα, τον Μπαρθολομαίο και τους άλλους μαθητάς. Ήταν κρίμα. Πραγματικά. Αυτό με συνοδεύει για πάντα. Γιατί ήμουν παραδομένος στη Βασιλεύουσα και είχαμε στην καρδιά μου ανήκωτη αγάπη για ό,τι ήταν της Κωνσταντίνου πόλεως. Εδώ στην Αθήνα συχνά βρέθηκα σε διάφορες συναυλίες. Σας καμαρώνω, σας αγαπώ και έχω τη μεγάλη χαρά
να έχουμε κοντά μας την Εκκλησία μας τον Άγιο Γεώργιο, τον εκλεκτό πρωτοψάλτη, τον Χρήστο τον Μινάογλου. Είναι σπουδαίοι οι πρωτοψάλτες μας όλοι, όχι μόνο σαν ψάλτες, αλλά και σαν άνθρωποι ταπεινοί, απλοί, ευλαβείς. Σπάνιο πράγμα για την Ελλάδα μας αυτό, ή κάτι, είναι κάτι που το βρίσκουμε εδώ και εκεί. Συγχαίρω μέσα από την καρδιά μου τον σύλλογό σας, αμέλικου, τον πρόεδρο και τους άλλους ευθύνους. Συγχαίρω τους πρωτοψάλτες μας, Γρηγόρη Καραβάνογλου, Φώτη Γιαννακάκη και Χρήστο Μινάο και τα παιδιά τους Ισοκράτες. Για την ωραία ψαλμοδία τους, από κάποιους λόγους καθυστέρησα, αλλά ευτυχώς πρόλαβα να ακούσω τα τελευταία μεγάλα μαθήματα. Ο ποιητής λέει, κλείσε μέσα στην καρδιά σου το Χριστό και την Ελλάδα και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο. Εγώ προσθέτω κάτι άλλο. Κλείσε μέσα στην καρδιά σου το Χριστό, την Ελλάδα και το Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη και θα νιώσεις κάθε είδους μεγαλείο. Είμαστε υπερήφανοι για σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε για τα όσα μας προσφέρετε και σας υποσχόμεθα ότι ποτέ δεν θα σας ξεχάσουμε, διότι φέρατε στην Ελλάδα μας και στην Αθήνα μας προπάντων το φως του Βυζάντιου, το φως της Κωνσταντινούπολης, το φως του Φαραρίου. Ο Θεός να είναι μαζί μας και καλή πόλη της Σαρακοστή, τελειώσαμε πια και καλό Πάσχα να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.